όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κράτους σαν τη σημερινή για την προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών τεχνολογιών και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σημειώνω εδώ πέρα ότι όλες οι ομάδες εργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, όπως και τα έργα ανοιχτού λογισμικού, χρησιμοποιούν εργαλεία συνεργασίας που υποτρέπουν την εξ αποστάσεως συνεργασία, την εκπαίδευση, την εργασία. Τρώμε δηλαδή το φαΐ το οποίο σερβίρουμε. Έτσι όπως χρησιμοποιούμε εμείς τέτοια εργαλεία, το ίδιο προτείνουμε να γίνει και στην εκπαίδευση και γι' αυτό λόγο στηρίζουμε αυτή την εκδήλωση. Τα δεδομένα είναι η κινητήριος δυναμική της συνεργασίας και της ανοιχτότητας. Γι' αυτό το λόγο, σαν Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, έχουμε υποστηρίξει τη δημιουργία και τη συντήρηση μέσα από την ομάδα αυτή μια σειρά από μητρών, όπως το Μητρό Σχολείων που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, Μητρό Εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, Κατάλογο Εφαρμογών Ανοιχτού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τέλος έναν Κατάλογο Εφαρμογών Εξειδικευμένων Ανοιχτού Λογισμικού που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην κρυπτοβάθμια εκπαίδευση. Πάρα πολλά πανεπιστήμια βασίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα στα εργαλεία τα οποία βρίσκονται σε αυτό το Μητρό. Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην αξιοποίηση των κατάλληλων ανοιχτών ψηφιακών εργαλείων, ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και δεδομένων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, θα, όπως έχετε πιθανώς δει από το πρόγραμμα, θα συζητηθούν θέματα των κοινωνικών ανισοτήτων που εμφανίστηκαν στην πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τρόποι αντιμετώπισής τους, καθώς και προκλήσεις της επόμενης περίοδου και προετοιμασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας. Και εδώ πέρα κομβική είναι η συνεισφορά του ανοιχτού περιεχομένου και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και του ανοιχτού λογισμικού, διότι αυτά είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Ως Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στηρίζουμε το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες και προσπαθούμε να δείξουμε καλές πρακτικές που ανοιξιοποιούν αυτά τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά δεδομένα. Σας ευχαριστώ ξανά όλους για τη συμμετοχή σας και έχουμε καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ τον κύριο Σουμέλη για τον χαιρετισμό. Τώρα είναι μια χαρά και τιμή μας να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Κεραμέως. Καλησπέρα και σε όλους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, όλους τους συντελεστές της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας ημερίδας. Με αρκετούς από τους διακεκριμένους ομιλητές που συμμετέχουν στην ημερίδα, το Υπουργείο έχει το εξαιρετικό προνόμιο να συνεργάζεται πολύ στενά. Για να συνεργάζεται πολύ στενά όχι μόνο για τη χάραξη στρατηγικής, αλλά και σε καινοτόμες δράσεις που φιλοδοξούμε να μετασχηματίσουν την εκπαίδευση, να την εξυγχρονίσουν, να την βάλουν περαιτέρω στον ψηφιακό κόσμο. Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού ανέδειξε την ανάγκη να διατηρήσουμε στενή την επαφή μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Κάτι που σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε μέσω της δημιουργίας και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων. Αν μπορούσα πολύ σύντομα να αναφερθώ μόνο σε τρεις σκέψεις, τρία συμπεράσματα από αυτήν την πολύ έντονη τελευταία περίοδο, αναφορικά με την εξαπτώσεις επέδευση. Πρώτον, το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει ανεξάντλητες δυνατότητες και οφείλουμε, κατά τη γνώμη μου, να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων. Παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερη διάθεση, αλλά και ικανότητα εκ μέρους της μεγάλης πλειοψηφίας της εκπαιδευτικής κοινότητας να υιοθετήσει νέες μεθόδους, νέα εργαλεία, να εξοικειωθεί με έναν κόσμο, τον ψηφιακό κόσμο, με τον οποίο δεν είχε σε κάποιο βαθμό τη δυνατότητα να εξοικειωθεί στο παρελθόν. Το Υπουργείο έχει τη χαρά να συνεργάζεται και με το European Summit, το ΙΕΠ, για τη δημιουργία του πρώτου ΜΟΟΚ για ψηφιακές δεξιότητες. Και μάλιστα από τη Δευτέρα ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση ενός νομοσχεδίου, το οποίο ανάμεσα σε άλλα προβλέπει και τη δημιουργία των λεγόμενων εργαστηρίων δεξιοτήτων. Δηλαδή το πώς θα καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες του 21ου αιώνα, πώς θα εξυγχρονίσουμε ακριβώς την όλη εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Πρώτη σκέψη λοιπόν, το ανθρώπινο δυναμικό μας και οι ανεξάρτητες δυνατότητές του. Δεύτερη σκέψη, ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο
σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε πληροφοριακά συστήματα. Γιατί αυτή η κρίση ανέδειξε σαφώς τα δυνατά μας σημεία, ανέδειξε όμως και τις αδυναμίες μας. Ανέδειξε τα σημεία πάνω στα οποία πρέπει να χτίσουμε, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουμε να προσφέρουμε τα εργαλεία που χρειάζεται η εκπαιδευτική κοινότητα. Και το τρίτο συμπέρασμα, για να μην μακρηγορώ. Η μεγαλύτερη αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, συντελείται στην νοοτροπία μας συνολικά. Μέσα σε 2 μήνες, η εξαποστάσεως εκπαίδευση, με όλες τις μορφές της, σύγχρονη, ασύγχρονη, εκπαιδευτική τηλεόραση, εδραιώθηκε στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και αποτελεί ίσως από τις σημαντικότερες θετικές εκροές της κρίσης. Κλείνοντας, είναι γεγονός ότι η πανδημία είχε και θα έχει πολλές και οδυνηρές συνέπειες. Όμως, νομίζω ότι σε κάποιους τομείς έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθούν και μεγάλες δυνατότητες.